Καλό μεσημέρι, κυρία Γκουγκάκη. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Έχετε αρκετές καταγγελίες και να το διευκρινίσουμε ότι μιλάμε μετά την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας. Καταρχάς να πούμε το εξής, επειδή είπατε και εσείς, ποτάκια, επισκέψεις σε καταστήματα τόσο του Πρωθυπουργού όσο και του κ. Χατζηδάκη, του Υπουργού Εργασίας, μια σειρά δηλώσεις και από το Υπουργείο Εργασίας για τα ωφέλη της ψηφιακής κάρτας. Και εμείς λέμε ουσιαστικά και όσο περνάνε οι ώρες και οι μέρες, μιλάμε για ένα ψηφιακό φιάσκο. Πραγματικά ένα ψηφιακό φιάσκο που καταρρύπτει την οποιαδήποτε προσπάθεια να μας παρουσιάσουν μία άλλη κατάσταση. Mm-hmm. Δεν ξεκινάει το ζήτημα της καταστρατήγησης των αδήλωτων και απλήρωτων υπερηρεών με την ψηφιακή κάρτα. Γιατί πρέπει να πούμε το εξής. Ούτε τακτοποιείται και... όμως, γιατί προϋπήρχε. Ούτε τακτοποιείται. Mm-hmm. Ούτε τακτοποιείται. Γιατί τι είναι σε ισχύ. Είναι δεκάδες αντεργατικοί νόμοι που διευθετούν το ωράριο, που έχουν νομιμοποιήσει τη δεκάωρη εργασία, την απλήρωτη εργασία, τα σπαστά ωράρια ακόμα. Και δεν είναι η πρώτη φορά δηλαδή που τα καταγγέλουμε, που και εσείς βλέπετε καταγγελίες, παρεμβάσεις mm-hmm. των σωματείων στο εμπόριο για τέτοια ζητήματα. Δεν προέκυψαν ξαφνικά τώρα. Όχι, βέβαια. Αλλά τώρα εδώ μιλάμε για μια μεγάλη κοροϊδία απέναντι στους εργαζόμενους, mm-hmm. που τους έχουν φορτώσει στην πλάτη όλους αυτούς τους αντεργατικούς νόμους. Που έρχεται ουσιαστικά να κάνει τι ψηφιακή κάρτα. Γιατί αυτό είναι, σε ποιο έδαφος έρχεται και τι έρχεται να εφαρμοστεί και τι να εξασφαλίσει. Γιατί αυτό που βλέπουμε εμείς να εξασφαλίζει στην πράξη είναι την εργοδοτική ασυδοσία. Οι καταγγελίες που βλέπετε και στην ανακοίνωσή μας, που τέλος πάντων και τις επόμενες μέρες και τα λοιπά θα δώσουμε και στη δημοσιότητα και με παρεμβάσεις μέσα στους χώρους, γιατί ξέρετε καθημερινά όλο και πολλαπλασιάζονται το τι τα μέλη του σωματείου εργαζόμενοι στο χώρο του σούπερ μάρκετ μας καταγγέλουν τι ισχύει πραγματικά. Κυρία Γκουγκάκη, αφού ολοκληρώσετε το σκεπτικό σας, να το κάνουμε λίγο συγκεκριμένο, να καταλάβουν και οι ακροατές μας ποιες είναι εκείνες, δηλαδή τι πιέζουν τους εργαζόμενους να κάνουν και μιλάμε για καταστρατήγηση. Πριν εφαρμοστεί, τις προηγούμενες μέρες δίναν οδηγίες στους εργαζόμενους. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι το δηλωμένο πρόγραμμα. Θα χτυπάτε στο εργάνι, ναι. Αυτό δηλώνουμε, το 8ωρό σας, το 4ωρό σας. Θα χτυπάτε την κάρτα σας σύμφωνα με αυτό το δηλωμένο πρόγραμμα. Αν τώρα τύχει να έρθετε μία ώρα νωρίτερα, να φύγετε μία ώρα αργότερα, αυτό θα δηλώνεται στο γραφείο προσωπικού, στον προϊστάμενο, στο διευθυντή. Δηλαδή, ο εργαζόμενος δεν θα χτυπάει, ναι, την κάρτα του στις 5 ώρα που μπαίνει το πρωί, θα το χτυπάει στις 6 που είναι δηλωμένο στο πρόγραμμα. Ναι, για να μην πάρει την υπερορία, το νυχτερινό, δεν ξέρω εγώ τι. Η ταμεία, ναι, θα χτυπάει την κάρτα στις 9, γιατί οι καταγγελίες που έχουμε είναι συγκεκριμένες. Αυτές που έχουμε βάλει και στην ανακοίνωση, θα χτυπάει στις 9, θα συνεχίζει. Ή ας πούμε, και χτες δηλαδή, καταγγελίες που είχαμε και τις έχουμε δώσει και μέσω του Twitter μας κτλ. Ότι θα χτυπάς την κάρτα σε αυτό το μαγαζί το οποίο είσαι δηλωμένος, mm-hmm. αλλά επειδή οι ανάγκες προκύπτουν σε άλλο κατάστημα της επιχείρησης, θα πηγαίνεις εκεί και θα άρχισες στο σχόλασμά σου να χτυπάς την κάρτα, δηλαδή στο δρόμο, την κάρτα στο μαγαζί το οποίο είσαι δηλωμένος ως εργαζόμενος. Γύρω-γύρω δηλαδή οι εργαζόμενοι, με τον εργοδότη τέλος πάντων να επιβάλλει, ακόμα και με την ψηφιακή κάρτα, αυτά που λέμε τα ωράρια λάστιχο, την αδήλωτη εργασία, γιατί είναι. Mm-hmm. Έτσι, είναι οι νόμοι. Οι νόμοι που έχουν ψηφίσει όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα. Για το ωράριο εργασίας, για τη μαύρη και αδήλωτη, για τις απλήρωτες υπερορίες, για την αδήλωτη εργασία. Ναι. Όλα αυτά είναι σε ισχύ. Και τώρα μιλάμε για κάποιους. Οπότε, και είναι κοροϊδία αυτό που λένε κιόλας, ότι ξέρετε κάτι, είναι ένα εργαλείο στα χέρια του εργαζόμενου. Ναι. Τι δηλαδή, τι μπορεί να κάνει ο εργαζόμενος που ο εργοδότης του, κάτω από πίεση, κάτω από την τρομοκρατία της απόλυσης, της μετακίνησης σε πιο απομακρυσμένα καταστήματα της επιχείρησης, του λέει θα χτυπάς την κάρτα και όταν δεν εφαρμόζεται όπως είσαι δηλωμένος. Δεν εφαρμόζεται. Ή ας πούμε μας λένε θα γίνει πιο εύκολο της επιθεώρησης εργασίας. Για ποια επιθεώρηση, για αυτοί που έχουν υποβαθμίσει, απαξιώσει, που δεν διαθέτει ούτε προσωπικό ούτε τα μέσα για να πραγματοποιήσει ελέγχους, mm-hmm. μετατρέποντάς τις και σε ανεξάρτητη αρχή για να πετάξουν από πάνω τους και την ευθύνη. Δηλαδή η κοροϊδία σε μέγιστο βαθμό.
Και λέγαμε, κυρία Γκογκάκη, ότι δεν εφαρμόζεται ακόμα και σε όλες τις επιχειρήσεις. Αυτό θα επεκταθεί σιγά σιγά. Εφαρμόζεται μόνο στα σούπερ μάρκετ, ναι, και εφαρμόζεται και στις τράπεζες. Ναι. Από ό,τι είδατε, καταγγελίες δεν είναι μόνο από το Σύλλογο Εμπόριου Υπαλλήλων, από τα σωματεία στο εμπόριο, είναι και από τους συναδέλφους εργαζόμενους στις τράπεζες. Αντίστοιχες καταγγελίες. Τώρα πείτε μας λίγο, τι όπλα έχει ο εργαζόμενος για να αντιδράσει? Εμείς λέμε το εξής. Το μόνο όπλο που έχει αυτή τη στιγμή, και από την ίδια του την πείρα την καταλαβαίνει ο εργαζόμενος, έχει δηλαδή το να απευθυνθεί στο σωματείο, το να μην είναι μόνος του απέναντι σε αυτή την επίθεση που δέχεται, απέναντι σε αυτή την ασυδοσία, απέναντι στους δεκάδες αντεργατικούς νόμους που του κάνουν τη ζωή κόλαση μέσα στον εργασιακό του χώρο. Mm-hmm. Είναι το σωματείο του, είναι η οργάνωση του αγώνα με βάση τα αιτήματα, δηλαδή το να πληρώνονται οι περιορίες, το να υπάρχει ωράριο εργασίας και να μην διευθετείται κατά το δοκούν και σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας, το να παλέψουμε για αυξήσεις του μισθού, γιατί βλέπετε και με την ακρίβεια. Και εδώ οι μισθοί των εμποροϋπαλλήλων είναι σε χαμηλό ιστορικό. Δεν μπορούν να καλύψουν, τι να σας πω, ούτε τις 10 πρώτες μέρες του μήνα. Όμως, απευθύνονται στο σωματείο συνάδελφοι που πραγματικά βιώνουν πολύ δύσκολες καταστάσεις. Από την άλλη, ξέρουμε, κυρία Γκογκάκη, τη συνεχή απειλή ότι αν κάποιος βγει μπροστά και καταγγείλει, την επόμενη μέρα θα βρεθεί χωρίς δουλειά. Γι' αυτό λέμε το εξής. Κανένας μόνος του, ναι, συλλογικά, οργανωμένα με το σωματείο, και το σωματείο, ξέρετε, δεν βγάζει μόνο την ανακοίνωση. Δεν μένει μόνο στην καταγγελία. Ούτε τώρα με την εξέλιξη που έχουμε με την ψηφιακή κάρτα, που επιβεβαιώνεται αυτό που λέμε, η ασυδοσία, σε ποιο πλαίσιο, πώς οι νόμοι έχουν πάρθει σε βάρος και έχουν τσακίσει εργασιακά δικαιώματα. Το ωράριο, νόμοι που έχουν περάσει ωράριο που το έχουν, για το ωράριο που το έχουν σμπαραλιάσει. Εδώ πέρα να σας πω, έχουμε και το εξής. Κάνουν πλέον οι εργοδότες μέσω ενημερώσεων, μέσω meeting, μέσω ανακοινώσεων, τι θεωρείται ενεργός και τι ανενεργός χρόνος εργασίας. Δηλαδή, η ταμίας, για την ταμία εμποροϋπάλληλο, θεωρείται ενεργός χρόνος εργασίας μόνο όταν κάθεται στο ταμείο τους και χτυπάει προϊόντα. Το να κλείσει η διαδικασία του, να κλείσει το ταμείο της, να παραδώσει ταμείο. Η διαδικασία του να προετοιμαστεί δεν θεωρείται χρόνος εργασίας. Ναι. Τι είναι, χρόνος ανάπαυσης δηλαδή? Για να μην πούμε ποιους εντάσσονται. Πάλι καλά που δεν μετράνε την ώρα που δεν περνάει πελάτες. Εκείνη την ώρα σου λέει, αφού δεν χτυπάς. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν και το έχουμε καταγγείλει και αυτό, διάφορα project που τρέχουν μέσα στις επιχειρήσεις, που λένε, βάζουν τους εργαζόμενους να μετράνε πόσους πελάτες, ανά πόσα λεπτά εξυπηρετούν, για να βλέπουν πότε έχει πολλή δουλειά, πότε μπορούν να τον πάρουν από το ταμείο και να το πάνε σε άλλο πόστο. Ναι. Μην νομίζετε ότι αυτά δεν τα έχουν προβλέψει ή δεν τα εφαρμόζουν μέσα στους χώρους εργασίας, και δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε καταγγείλει, δεν έχουμε παρέμβει. Και αυτό ήθελα να σας πω, ότι δεν μένουμε μόνο στην καταγγελία. Ναι. Γι' αυτό, αν είδατε και στην ανακοίνωση, και κάλεσμα στους συναδέλφους, και είναι πολύ θετικό ότι ανταποκρίνονται, ότι οι συνάδελφοι, βλέποντας ότι δεν έχουν άλλο αποκούμπι, έρχονται στο σωματείο και σου λένε τι μπορώ να κάνω. Και εμείς λέμε, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι όχι μόνοι μας, μαζί, συλλογικά, οργανωμένα, να παρέμβουμε και να πούμε όχι, θα πληρωνόμαστε την υπερορία μας, θέλουμε σταθερό ωράριο. Θέλουμε την άδειά μας τώρα το καλοκαίρι, που πραγματικά γίνεται χαμός το πώς δίνονται οι άδειες και αν θα πάρουν οι εργαζόμενοι άδεια. Ναι, όχι σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εργοδοτών, αλλά σύμφωνα με το τι ανάγκη έχω εγώ σήμερα να ξεκουραστώ. Φυσικά. Και το δικαίωμα που έχω και στην άδεια και στην ξεκούραση και στο διάλειμμα. Γιατί δεν νομίζω να ακούτε πρώτη φορά τα 10 ώρα και το 12 ώρα στο εμπόριο. Όχι, βέβαια. Απλά θέλω να πω το εξής και να το υπογραμμίσουμε, ότι ας πάρουμε ότι το Υπουργείο είχε μια καλή πρόθεση, τέλος πάντων, να κάνει ένα σημάζεμα. Με αυτή την ψηφιακή κάρτα εργασίας τελικά δεν μπορεί να γίνει σημάζεμα. Άμα δεν μπορεί με αυτή, δεν γίνεται. Κοιτάξτε, μόνο με ελέγχους συνεχίζει. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν γίνεται να μας λύσει το πρόβλημα, να λύσει αυτό που βιώνει ο εργαζόμενος, αυτός που στο δημιουργεί. Ναι, άρα χρειάζεται ελεκτικός μηχανισμός. Γιατί αυτό το Υπουργείο, αυτή η κυβέρνηση, σε συνέχεια της προηγούμενης, γιατί το ζήτημα του ωραρίου, της ακόμα και της ψηφιακής κάρτας, ποιοι τη στήριξαν, όλες οι πολιτικές δυνάμεις τη στήριξαν, και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, είναι αυτοί που μπήκανε μπροστά και φέραν ένα νόμο Χατζηδάκη που σου λέει κατάργηση του 8ωρου, 10ωρη απασχόληση, απλήρωτη απασχόληση,
Βέβαια, σου βάζει πολύ τέτοιο, πολύ ωραία το ότι με τη σύμφωνη γνώμη του εργαζόμενου. Ας έρθουν να πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η σύμφωνη γνώμη του εργαζόμενου μέσα στους εργασιακούς χώρους. Κυρία Γκουγκάκη, μάλλον δεν έχετε ελιές εσείς, γι' αυτό δεν σας ενδιαφέρει να πάρετε. Δεν έχω ελιές εγώ. Δεν θέλω να δουλεύω 10 ώρα για να πάω να μαζέψω τις ελιές μου. Και κανένας εργαζόμενος δεν θέλει να δουλεύει 10 ώρα. Κανένας εργαζόμενος δεν θέλει να δουλεύει σπαστά. Να σας πω ότι το σπαστό έχει επεκταθεί σε όλο τον κλάδο και έχει τον εμποροϋπάλληλο από το πρωί μέχρι το βράδυ στον δρόμο. Στην κυριολεξία από το πρωί μέχρι το βράδυ, χωρίς να μπορεί. Χώρια το τι φθορά έχει στην υγεία του, να μην μπορεί να ξεκουραστεί, αλλά και να δει τα παιδιά του, να πάει μια βόλτα, να προγραμματίσει τη ζωή του. Εγώ θα μείνω και στον αποδεκατισμό του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, γιατί και αυτό είναι ένα ζήτημα που έχει... Είναι όλο ενταγμένο, να σας πω κάτι. Και απαξίωση, και υποβάθμιση, υποστελέχωση, ανεξάρτητη αρχή τώρα επιθεώρηση εργασίας. Ναι, αλλά άμα δεν υπάρχει ο μηχανισμός να ελέγξει... Κουμπώνε με τους δεκάδες αντεργατικούς νόμους. Όσο και φιλότιμοι να είναι κάποιοι επιθεωρητές να κάνουν τη δουλειά τους, όταν κάνεις καταγγελία σήμερα και ο έλεγχος, όχι γιατί δεν θέλουν, γιατί δεν διαθέτουν το προσωπικό και τα μέσα, γίνεται μετά από ένα μήνα. Τι να σας πω τώρα, ότι τώρα που έχει ζέστη, που κάποιοι χώροι είναι καζάνια μέσα. Αν πάτε σε ένα σούπερ μάρκετ μεγάλο θα δείτε πόσους βαθμούς έχει μέσα, πόσους έχει έξω. Έβγαλε και απευθύνεσαι. Και απευθύνεσαι στο σώμα επιθέωρησης. Δεν είναι ότι σου λέει όχι δεν θέλω. Εδώ δεν διαθέτουν τα βασικά εργαλεία για να προχωρήσουν να κάνουν έναν έλεγχο. Δεν διαθέτουν το προσωπικό. Τι να σου κάνουνε. Κυρία Γκουγκάκη, ευχαριστώ. Γι' αυτό λέμε κοροϊδία. Ναι. Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι να απευθύνονται στα σωματεία τους. Οργανωμένα και συλλογικά. Να παλέψουμε με βάση τα δικά μας αιτήματα απέναντι σε όλες αυτές τις και τα ψηφιακά φιάσκα και τους αντεργατικούς νόμους και σε όλα όσα κάνουν τη ζωή μας κόλαση. Να είστε καλά, κυρία Γκουγκάκη. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.